Ομάδες τρεις γύρους, μετά η σειρά των πλέον τουλάχιστον το πρωτάθλημά μας γίνεται μεγαλύτερο σε διάρκεια. Και είναι χαρακτηριστικό ότι από ελκιά εκτίθεται αντιμέντομη για 8η φορά φέτος, έτσι. Ναι. Ξεκίνημα στον αγώνα με τον Χάρπερ, να περιμένει τον Μακφάλε να βγει από τα σκρίνα, αυτός υπό την επιτήρηση του Σιζόπουλου. Πέτροβιτς με τον Κατιούζη μέσα για τον Μπρέζετς. Αυτός πάει κοντά στο γαλάτι τον Βούτς και τελειώνει ωραίο τελείωμα από τον Τσέτσερ της ΑΕΚ. 2-0 για τους φιλοξενούμενους. Μετά από μια ωραία επίθεση πήγαν την μπάλα κοντά στο γαλάτι στον Μπρέζετς. Θα χτυπήσουν εκεί οι της ΑΕΚ, Σιζόπουλος. Του αθλήματος και του κυπριακού μπάσκετ. Μακάρι να συνεχίσουν να είναι αυτά. Είδαμε καλάθια στην λήξη των χρόνων. Μπλοκς, εντυπωσιακά μπλοκς και από τις δύο ομάδες. Απίστευτο θέαμα. Εσύ, Μιχάλη, το είδες και εσύ, ήταν φανταστικό, έτσι. Ναι, σίγουρα ήταν πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ειδικά από το θέμα θεάματος ήταν πάρα πολύ καλό το παιχνίδι και είναι κάτι που νομίζω θα απολαύσει και ο κόσμος. Και πάλι συνεχίζεται το σκούπισμα. Γρηγόρη, παρακολουθάμε πιο πολύ σκούπισμα παρά μπάσκετ. Ακριβώς, έχουν περάσει σχεδόν 30 δευτερόλεπτα και ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. 6.30 ξεκινούσε ο αγώνας. Είναι για να φτάσουμε τις 7.30 που έχει οριστεί στην αρχή το παιχνίδι. Πολύ σωστά. Με τους παίκτες της ΑΕΚ να είναι έτοιμοι και οι διαιτητές βγάζουν τα χαρτάκια έξω. Όλοι επιστρατεύτηκαν. Με τον Evans να ψάχνει τον Woods στο low post. Αυτός απομονώνει τον Μπρέζετς, έρχεται για βοήθεια ο McFadden. Drive to Thad, Kakuzis προσπίδε για 3. Σε ένα δύσκολο shoot, rebound του Μπρέζετς. Και η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να ξεφύγει κι άλλο στο σκορ με τον Ιάκωβο Παντελή να κατεβάζει. Έχει πάρει θέση κάτω από το καλάθι ο Harper. Hand off συνεργασία του Μπρέζετς με τον McFadden και foul του Thad. Πρώτο foul και για τα πόλη στο παιχνίδι. Με τον
Μπέλε στην επαναφορά 15 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την επίθεση της ΑΕΚ. Πιέζουν το Αποέλ την επαναφορά. Μπρέζεκ στον Παντελή. Μακφάντεν για τρίζε και στοχίζει νωρίτερα. Είναι άστοχος τώρα ριμπάου του Ζιζόπουλου και το Αουτάτ. Θα προσπαθήσει να ρωσει γρήγορο ρυθμό στην επιθετική προσπάθεια της ομάδας του Evans. Συγκεντρώνει με τον Woods. Κλέψιμο από τον Παντελή και φάουλ από τον κερδισμένο φάουλ από τον Evans. Για τον Ιάκωβο, Ιάκωβος Παντελή με το δεύτερο του κλέψιμο. Μιχάλη δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση σήμερα. Ναι, φαίνεται ο Ιάκωβος έχει μπει πολύ καλά στο παιχνίδι. Είναι αυτό που λέγαμε, ένας παίκτης που τράβηξε όλη τη χρονιά την ΑΕΚ και τον χρειαζόταν η ΑΕΚ. Νομίζω ότι έχει μπει και έχει ξεκινήσει πολύ καλά το παιχνίδι. Ήταν στην ίδια αριστεία ο Σιζόπουλος, έχω την εντύπωση. Γι' αυτό και δεν δόθηκε το αντιαθλητικό φάουλ. Παντελή για τον Χάρπερ. Συγγνώμη για τον Πέτροβιτς, αυτός ψάχνει και πάλι τον Μπρέζετς. Μπρέζετς, Πέτροβιτς μόνος για τρεις. Είναι άστοχος, rebound από τον Γουτς. Και τώρα τακ. Καλή άμυνα από τον Παντελή, σταματάει την επίθεση των δευτερεύων ευθυνάτων του Αποέλ. Πάντως νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η πρόφαση των διαιτητών να σφυράνε την κάθε επαφή. Έχουν σφυρίξει όλα τα φάουλ στην περιφέρεια όταν πήγαν οι ομάδες να βάλουν πίεση. Ελπίζω να δούμε τα ίδια σφυρίγματα και στη συνέχεια. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να σφυρίξουν όλες τις επαφές και όλα τα touch στην κερδιστή κορυφή. Πολύ σωστά. Σε μια σειρά που υπάρχουν σφυρίζονται τα φάουλ. Είχαμε φορτωμένους παίχτες και από τις δύο ομάδες στον τελευταίο αγώνα. Τέσσερις παίχτες έχω την εντύπωση και η ΑΕΚ με 4-4 στο Αποέλ. Τατ σε δύσκολη προσπάθεια και αυτός επιθετικό rebound από τον ίδιο. Σιζόπουλος θα κάνει τον drive μπροστά στον Μπρέζετ. Ούτε τώρα rebound του Χάρπερ ο οποίος τρέχει με την μπάλα. Ψάχνει τον Μπρέζετ μέσα. Αυτός με τον Εύαντς έχει πλεονέκτημα. Το εκμεταλλεύεται αλλά δεν μπορεί να ευστοχίσει. Πήγε κοντά στο καλάθι τον forward του Αποέλ. Με τον Τατ τώρα. Ναι, υπάρχει αρκετή νευρικότητα, ειδικά από τη μεριά του Αποέλ. Βλέπουμε κακές επιθέσεις. Και είναι και η πρώτη αλλαγή τώρα. Βάζει μέσα τον Ρόμπερσον. Ίσως θα ψάχνει να βρει κάποιο ελεύθερο σουτ, κάποιο περιφερειακό σουτ. Γενικά όμως υπάρχει νευρικότητα από τις δύο ομάδες. Ακόμα κάποια χαρτάκια κάνουν την εμφάνιση τους στο γήπεδο. Ακόμη μία μικρή διακοπή. Γρηγόρη, αντιστρέφονται οι ρόλοι, έτσι. Η ΑΕΚ 7-0, αρκετά λάθη βέβαια και από τις δύο ομάδες. Ακριβώς, και αυτό που ήθελα να προσθέσω είναι ότι η ΑΕΚ έχασε πολλές ευκαιρίες να αυξήσει κι άλλο την διαφορά σε μια περίοδο που το Αποέλ δεν μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι ούτε από το μισό μέτρο. Ίσως στην συνέχεια αυτά τα εύκολες επιθέσεις που χάνονται από πλευρά ΑΕΚ να στοιχήσουν. Είδα τον κύριο Παπαδόπουλο να ετοιμάζει αλλαγή, Γρηγόρη. Ήταν ο Ρόμπερσον. Ναι, θα είναι ο Ρόμπερσον στον αγώνα στη θέση του Evans. Πέρασε στο παιχνίδι λοιπόν ο Ρόμπερσον. Ένας Evans, Μιχάλη, που έκανε εξαιρετικά ξεκινήματα και στα δύο παιχνίδια, ειδικά στον πρώτο αγώνα είχε double-double. Δείχνει κάπως μουδιασμένος σε αυτό. Ναι, εγώ δεν θα σταθώ αυτό, εγώ θα σταθώ στην αμυντική λειτουργία του Evans στο δεύτερο παιχνίδι στο Harper, σε ένα παίχτη που ήταν βαρόμετρο για την ΑΕΚ. Ήταν ο παίχτης που κατάφερε και σταμάτησε και περιόρισε το Harper. Στο παρκέ μαζί με τα χαρτάκια. Ταλαιπωρία για τους φροντιστές του γηπέδου. Πάμε για μια σύντομη διακοπή και σε λίγο και πάλι μαζί σας. Πάλι κοντά σας φίλες και φίλοι σε αυτό το επεισοδιακό τρίτο παιχνίδι με τα χαρτάκια. Να μην αφήνουν να εξελιχθεί ο αγώνας. Ο Γρηγόρης Γρηγοράς ήταν κοντά στην γραμματεία. Γρηγόρη,
Λοιπόν, ήμουνα στα αποδυτήρια. Επιστρέφουν οι διαιτητές. Αυτό που ζήτησαν είναι να καθαριστεί το παρκέ εντελώς από τα χαρτάκια και σε περίπτωση που πέσει οτιδήποτε άλλο, είτε χαρτάκι είναι αυτό, είτε οτιδήποτε άλλο, θα υπάρξει οριστική διακοπή του αγώνα. Ας ελπίσουμε να μην γίνει αυτό, Γρηγόρη, όλοι εδώ ήρθαμε για να δούμε μπάσκετ. Μιχάλη, ένα δύσκολο ξεκίνημα και για τους δύο προπονητές. Συμφωνείς? Ναι, είναι ότι χειρότερο για τις δύο ομάδες αυτό, δεν μπορούν να βρουν ρυθμό. Ελπίζω να τελειώσει εδώ και να ξεκινήσει το παιχνίδι. Βλέπουμε τον κύριο Παπαδόπουλο να περνάει τον Ρόμπερσον, Μιχάλη, σε μια προσπάθεια να βρει σκοράρισμα η ομάδα του, έτσι. Ναι, ακριβώς. Λείπει σκορ από τα ΑΠΟΕΛ και βάζει έναν καλό σκόρερ, καλό σουτέρ. Πρώτο σκόρερ της ομάδας του ΑΠΟΕΛ στην regular season, ο Ρόμπερσον. Και ξεκινάει και πάλι το παιχνίδι. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε άλλη απρόπτη διακοπή. Ρόμπερσον βγαίνει από τα screen για τον Γουτς στο low post. Αυτός πάει κοντά τον Μπρέντζετς και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Πρώτη εύστοχη προσπάθεια για τους παίχτες του κύριου Παπαδόπουλου. Με τον Διάκο Παντελή να κατεβάζει για την ΑΕΚ τον Μακφάτερ. Να ψάχνει και να βρίσκει τον Μπρέντζετς. Πήγαινε ρόλ με τον Διάκο Παντελή. Επιτίθεται στο καλάθι ο Ιάκωβος και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Πολύ καλό drive. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Κύπριο point guard, ο οποίος, όπως είπαμε και νωρίτερα, ξεκινάει εξαιρετικά τον αγώνα. Κακιούζης έχει ένα πλεονέκτημα με τον Πέτροβιτς, ο κύριος Χάρπερ όμως, για να προσπαθήσει να κλέψει την μπάλα. Κατοχή για τα ΑΠΟΕΛ με 14 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι. Κακιούζης για τον Τατ. Πήγαινε ρόλ με τον Χάρπερ. Drive to Tat, Κακιούζης 6 δευτερόλεπτα, Σιζόπουλος μέσα η μπάλα στον Woods, ο Tat για 2, είναι εύστοχος και αυτός, 9-4 λίγο πριν το τέλος του χρόνου. Μειώνει στους 5 το ΑΠΟΕΛ, ο οποίος για 2 συνεχόμενες επιθέσεις. Ευστοχή, Μακφάτερ για τον Παντελή, προσποιείται και κάνει drive στον Ρόμπερσον, κλέψιμο από τον Αμερικανό. Σιζόπουλο, drive του Σιζόπουλου, stop από τον Χάρπερ, Κακιούζης επιθετικό rebound και τελείωμα. Ο MVP της ομάδας του ΑΠΟΕΛ, ο Ρόμπερσον. Μιχάλη, δίνει ρυθμό στο ΑΠΟΕΛ επιθετικά, έτσι. Ναι, σίγουρα είναι ο πιο αξιόπιστο σκόρερ του ΑΠΟΕΛ, ειδικά μακριά από το καλάθι. Και είναι ένας παίκτης που και η άμυνα Τζάκ τον προσέχει πάρα πολύ. Μακφάτερ, ωραία η τρίπλα του, θα πάρει το φάουλ. Σε ποιον χρόνο το φαουλ, Σιζόπουλος και Γουτς ήταν κοντά στον γκάρ της ΑΕΚ. Στον Σιζόπουλο το φαουλ λοιπόν. Τρίτο ομαδικό για τους γαλαζοκίτρινους που το καλεί σήμερα οι γηπεδούχοι. Παντελή με τον Ρόμπερσον να τον επιτηρεί. Ψάχνει τον Πέτροβιτς, Χάιλοου συνεργασία με τον Μπρέντζετς. Ο Πέτροβιτς δημιουργεί χώρο και τελειώνει πολύ ωραία κοντά στο καλάθι. 6-11 βλέπουμε, Μιχάλη, μια πρόθεση της ΑΕΚ να πάρει την μπάλα κοντά στο καλάθι. Ναι, εδώ δημιουργείται ένα mismatch ο Τατ πάνω στον Πέτροβιτς. Είναι πολύ πιο ψηλός και πιο δυνατός μέσα στο καλάθι. Και σίγουρα ο προπονητής της ΑΕΚ θα προσπαθεί να πάρει πολλές μπάλες μέσα. Πολύ σωστά, Τατ. Για 2 είναι άστοχος, rebound από τον Μακφάτερ, ο οποίος θα δώσει στον Ιάκωβο Παντελή. Για τον Μακφάτερ θα πάρει το δεύτερο φάουλ του Σιζόπουλου. Αυτό που λέγαμε, Μιχάλη, με τον κύριο Παπαδόπουλο να πιέζει την μπάλα. Εδώ στοιχίζει τώρα, από ένα δεύτερο φάουλ για τον Ανδρέα Σιζόπουλο. Ναι, είναι οι δύο ομάδες που γενικά βάζουν πολύ πίεση στην περιφέρεια και γι' αυτό έκανα το σχόλιο στην αρχή. Ότι οι διαιτητές δείχνουν πρόθεση να σφυράνε όλα τα φάουλ, όλες τις επαφές. Και θα δούμε πώς θα φορτωθούν οι παίκτες. Και συμπληρώνονται τα ομαδικά φάουλ για τους γηπεδούχους. 3 και 18 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Πέτροβιτς στην επαναφορά. Για τον Χάρπερ. Θα κάνει τον drive αυτός μπροστά στον Κακιούζη. Καλή άμυνα του Κακιούζη. Δύσκολη προσπάθεια του Χάρπερ. Rebound από τον Νεοφίτου που πέρασε στο παιχνίδι. Νωρίτερα στην θέση του Σιζόπουλου. Ρόμπερσον για 3 είναι άστοχος. Και νέα επιθετική προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους με τον Μακφάτερ. Για τον Πέτροβιτς. Από ένα φάουλ σε Woods και Μπρέντζετς, έτσι Μιχαλή.
είναι πιο προσεκτικοί οι παίκτες, ειδικά οι υψηλοί. Οι διαιτητές που δίνουν το στίγμα τους σε αυτό το ξεκίνημα δείχνουν ότι δεν θα επιτρέψουν το physical game όπως το λέμε στον μπάσκετ, την φυσική επαφή. Να σου πω, άμα το δίνουν και στις δύο ομάδες το ίδιο, νομίζω είναι καλό το θέμα, είναι να σφυράνε με τον ίδιο τρόπο και στα δύο στρατόπεδα. Πολύ σωστά, Μιχάλη. Στην επαναφορά ο Πέτροβιτς για τον Μπρέζετς. Χάρπερ, πικεντρών με τον Παντελή. Μπρέζετς, Πέτροβιτς. Λίγιο χρόνος. Δεν το αντιλήφθηκε ο Πέτροβιτς. Είναι δύσκολες οι συνθήκες με αυτό τον θόρυβο στο γήπεδο. Είναι πολύ δύσκολη και η επικοινωνία από τον πάγκο. Το λέω γιατί έχω εμπειρία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίζεις με γεμάτο λευκό θεό. Με τον Ιάκο Βαντελή για τον Τατ, πήγαινε ρόλ με τον Βουτς, Κακιούζης, κέρφ κίνηση, πετάει την μπάλα στο καλάθι, rebound από τον ίδιο Ρόμπερσον, 6 δευτερόλεπτα για τα πόλη, για 2 Ρόμπερσον, εύστοχος ο Άντωνι Ρόμπερσον, 8-11, δίνει την επιθετική πνοή που ζήτησε ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο Αμερικανός γκάρ, με τον Βαντελή για τον Χάρπερ, και πάλι Βαντελή θα ψάξει τον Μπρέζετς. Κλέψιμο του Βουτς. Και τώρα τσάτ στον ευθυδιασμό για τα πόη μπροστά στον Πέτροβιτς. Θα δώσει στον Βουτς, θα ξαναπάρει την μπάλα για να οργανώσει ένα set game για την ομάδα του από Ελτσάτ. Δίνουν την μπάλα στον Ρόμπερσον. Κεντρών με τον Κακιούζη. Κακή πάσα του Ρόμπερσον. Νέο λάθος για τα πόη. Είχε το σούτ εδώ Ρόμπερσον, έτσι Μιχαλή. Αυτό συνήθως, αποφάσισα να πασάρει και έκανε λάθος πάσα. Έχουμε time out, πάμε σε μια σύντομη διακοπή και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί σας. Και πάλι κοντά σας φίλες και φίλοι, 1:39 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, 8-11. Καλό ξεκίνημα για την ΑΕΚ με τον Αβέλ να μαζεύει λίγο την διαφορά με την είσοδο του Ρόμπερσον στο παιχνίδι. Γρηγόρη, ήσουν στον πάγκο της ΑΕΚ, σε ακούμε. Ακριβώς, να ηρεμήσουν στους παίκτες του ο τεχνικός των κίτρινο-πράσινων, των μαύρων αν θέλεις σήμερα. Έδωσε οδηγίες για να βγει ελεύθερος σούτ στον Πέτροβιτς, ενώ τους ζήτησε πολύ προσοχή στα χαμένα με την Karim Bound. Ευχαριστούμε Γρηγόρη. Τάιριξ στο παιχνίδι για τον Χάρπερ. Καλή άμυνα του Κακιούζη, hand-off με τον Μπρέζετς. Μόνος ο Χάρπερ για δύο, είναι άστοχος, rebound του Ελλαδίτη forward. Και τώρα Τατ για το Αποέλ. Χάνει τον ελεγχό της μπάλας, 10 δευτερόλεπτα για το Αποέλ. Τατ είναι στόχος ο point guard του Αποέλ. 10-11, πατούσε την γραμμή. Εδώ θα δούμε και πάλι 4 πόντοι για τον Τατ. Μπρέζετς, Χαϊρίκ. Χαϊρίκ σε ένα δύσκολο σούτ, rebound από τον Νεοφύτου. Και 42 δευτερόλεπτα για να δούμε την επιλογή του Αποέλ. Στο παιχνίδι, οι ομάδες μπήκαν χωρίς ρυθμό. Η ΑΕΚ μπήκε με ρυθμό, κόπηκε ο ρυθμός της μετά τις ακόμη δύο διακοπές και θεωρώ είναι αυτό το αποτέλεσμα και αυτό είναι το πολύ χαμηλό το σκορ.
στη δικιά της επίθεση. 12-16, 1 στις 2 για τον Σλοβαίνο. Με τον Βασίλη τον Κούνα να αναλαμβάνει break point guard για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ρόμπερτσον, συμφωνία για τον Νεοφίλου, αυτός για 3. Δεν έχει αντικατασταθεί ακόμη, είναι φανερό αυτό. Η κούραση έχει βαρύνει τα πόδια του έμπειρου σέντερ και ίσως θα πρέπει να σκεφτεί ο κ. Κετσελίδης τον Τόλι ή τον Μπαπτίστα. Ενώ ετοιμάζει κάποια αλλαγή ο κ. Κετσελίδης, δύσκολο να περάσει έξω ο Μπρέζετς με τον Χάρπερ να ετοιμάζεται να μπει. Γρηγόρη, βλέπουμε τον κ. Κετσελίδη να ακολουθεί μια διαφορετική τακτική σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Ναι, ακριβώς, επιμένει στην χρησιμοποίηση του Μπρέζετς, ενώ πέρασε τεσσάρι εδώ και αρκετή ώρα τον Πέτροβιτς σε ένα που είναι κατά συνθήκη ουσιαστικά τεσσάρι, ενώ τώρα κέρδισε και δύο βολές ο Εβάνς. Είδαμε τον Εβάνς να κάνει τον drive και να παίρνει το φάουλ. Έγινε ευκαιρία ο Αμερικανός να ισοφαρίσει. Έξω ο Σπαντελή, μέσα ο Χάρπερ. Ψηλώνει κι άλλο το σχήμα του ο κύριος Κετσελίδης, έτσι Μιχαλή. Ναι, παίζει πάρα πολύ με τον Πέτροβιτς στο 3 και έτσι και τώρα τον επαναφέρει στο 3, στο 4 ο Χάρπερ και με δύο δημιουργούς στην περιφέρεια τον... Ενώ το προηγούμενο ήταν το δεύτερο φαουλ του Ταϊρίκ, δεύτερο ομαδικό για την ΑΕΚ, 0 στις 2 για τον Εβάνς. Έχουμε επανάληψη, Γρηγόρη. Επανάληψη της βολής, γι' αυτό και διαμαρτυρίες από τον πάγκο της ΑΕΚ. Μπήκε πιο γρήγορα μέσα ο Μπρέζετς, διεκδίκησε τον rebound. Φιλοξενούμενος ήταν η 7 πόντι και το 7-0. Ταϊρίκ θα κάνει τον drive και θα αφήσει πολύ όμορφα την μπάλα στο καλάθι. 16-19 στο συν 3. Είναι οι φιλοξενούμενοι με τον Κούνα να οργανώνει τώρα για το ΑΠΟΕΛ. Τσουπ για τον Κακιούζη. Χάντοφ συνεργασία με τον Βασίλη Κούνα. Δημιουργεί χώρο για τον συμπαίχτη του. Λάθος από τον Κούνα και ο κύριος Σάντος δείχνει ΑΕΚ για να δούμε αν θα υπάρξει διόρθωση και υπάρχει νομίζω. Ο κύριος Παπαπέτρου διορθώνει το σφύριγμα ενώ έχουμε αλλαγή. Κατοχή για το ΑΠΟΕΛ με τον Νεοφίτου στην επαναφορά, σωστή διόρθωση από τον κύριο Παπαπέτρου. 5 δευτερόλεπτα όμως στο ρολόι για τους γαλαζοκίτρινους. Βασίλης Κούνας προσπίδε για 3, θα σουτάρει τελικά ο ίδιος, είναι άστοχο.
εκείνη ο τσουπ για να πάρει το καλάθι, το rebound και να βάλει το καλάθι. 17-19, 18-19, με συγχωρείτε. Και πάλι στον πόντο το παιχνίδι, Tyreek θα κάνει το λάθος. Κατοχή για τα Βουέλ, πολλά λάθη, Μιχάλη, είναι ευρυγότητα, είναι εμφανέστατη και στις δύο ομάδες. Πάρα πολλά λάθη και έρχομαι στα λόγια του βοηθού προπονητή της ΑΕΚ που είπε ότι είχαν πρόβλημα στο επιθετικό rebound. Στο προηγούμενο παιχνίδι, ακόμη σήμερα βλέπω ότι έχουν δεχτεί 6 πόντα από επιθετικό rebound. Αυτός πάει κοντά στο καλάθι τον Harper και παίρνει το δεύτερο φάουλ του Harper. Να ένα πρόβλημα για τον κύριο Κετσελίδη, έτσι Μιχαλή. Ναι, ένα σημαντικό πρόβλημα, είναι πολύ καλός παίκτης ο Harper και παίκτης παίζει αρκετό χρόνο. Να δούμε πώς θα τον χρησιμοποιήσει τώρα. Και με τον Brezets να παίζει 14 λεπτά στο μαρκί, όπως επεσήμανε και ο Γρηγόρης νωρίτερα. Σουπ για τον Κούνα. Σίγουρα και οι μεγάλοι παίκτες έχουν και πίεση, δεν είναι, είναι και αυτοί οι άνθρωποι και έχουν και αυτοί πίεση σε τέτοια παιχνίδια. Εδώ ο Τσουπ θα εκμεταλλευτεί τα δύο φάουλ του Harper, θα πάει κοντά στο καλάθι για το 22-19, συν 3 η ομάδα του Αποέλ. Με τον Harper οι φιλοξενούμενοι, McFadden. Συνεχίζουν να σφυράνε την κάθε επαφή. Και έχουμε time out, Γρηγόρη. Time out, έτσι. Λοιπόν, σε ακόμη μία διακοπή και επιστρέφουμε πολύ σύντομα. Και πάλι μαζί σας, φίλες και φίλοι, ο Γρηγόρης έχει ένα περάσμα από τον πάγκο της ΑΕΚ. Βεβαίως είναι δύσκολο το έργο του με αυτά τη φασαρία που γίνεται στο γήπεδο. Πρόσεχε να πάρει κάτι από αυτό. Εντάξει, το μόνο που μπόρεσα να αντιληφθώ είναι ότι πλέον την οργάνωση του αγώνα θα αναλάβει ο Ιακώβος ο Παντελή. Γι' αυτό και πέρασαν πίσω στο παρκέ, να ηρεμήσουν το παιχνίδι τους, πιο πιεστική άμυνα και να αποφεύγουν τα ηλίθια τέλος πάντων φάουλ. Άσχετο πλέον, αν όλα πάνε στις βολές φυσικά. Ναι, και αυτό ήταν που ήθελα να σημειώσω. Να παίξεις πιεστική άμυνα όμως χωρίς φάουλ να δώσεις, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης του ένας εναντίον ενός και για το ύψος του είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο για την ομάδα του. Πολύ σωστά και έχει ένα μικρό πλεονέκτημα ύψους απέναντι στον Evans νομίζω, έτσι Μιχαλή.
καλάθι. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ο Τσούπ προσπείται για τρεις μπροστά στον Μπρέντερ, θα τον πάει κοντά στο καλάθι, δεν μπορεί να τελειώσει. Rebound από τον Ιάκωβο Παντελή. 22-21 στο συν 1, στο συν 1 η Λιπεδούκη. Με 3-50. Πριν το τέλος του ημιχρόνου, Μπρέντερ για δύο δύσκολη προσπάθεια, rebound του Κακιούζη. Ψηλών κορμιών της ΑΕΚ και το μειονέκτημα που έχει στην άμυνα εναντίον αυτό είναι ένα ρίσκο που θα πάρει ο κάθε προπονητής. Εδώ ο Χάρπερ πολύ έξυπνα θα πάρει το φάουλ από τον Evans. Σε ακούμε Γρηγόρη. Επιτέλους παίρνει ανάθεση και ο Μπρέζετς. Του. Αυτή την φορά ο Μπατίστα και όχι ο Τόλης ο Κασκύρης όπως μας έχει συνηθίσει στους τελευταίους αγώνες ο τεχνικός της ΑΕΚ. Πέτροβιτς επιτίθεται μπροστά στον Κακιούζη, πατάει όμως την γραμμή, άλλο ένα λάθος. 3 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Οι ομάδες του πάνε χέρι-χέρι μετά από το 7-0 της ΑΕΚ. Ο Αποέλ Μίος επέρασε μπροστά στο σκόρ, όμως η διαφορά είναι πολύ μικρή. Ο Γαβρίλης Κυλαράς ετοιμάζεται να περάσει στο παιχνίδι. Άλλος ένας Κύπριος, Μιχάλη, έτσι. Ναι, ο Γαβρίλης είναι ένα παιδί που έκανε πολύ καλή χρονιά φέτος. Ενώ με συγχωρείς ο Ρόμπερτσον, ευστοχή. Για δύο πατώντας τη γραμμή, 26-21 στο συν 5 το Αποέλ, σε ακούμε, Μιχάλη. Για τον Γαβρίλη λέγονται ένα παιδί που του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Κάνει πολλή προσπάθεια και φέτος είναι μια χρονιά που επιβεβαιώνει πόσο καλός παίκτης είναι. Συνεχόμενα. Ίσως να παίζει ρόλο και η έδρα. Και η έδρα και ο κόσμος όλα παίζουν ρόλο, εννοείται. Εκπληκτική ατμόσφαιρα από τους φίλους του Αποέλ, όπως και από τους φίλους της ΑΕΚ στο προηγούμενο παιχνίδι. Παρακολουθούμε πραγματικά πανέμορφους τελικούς. Με τον Evans να βγαίνει από τα screen. Για τον Τσούπ. Πιέζεται από τον Γαβρίλη Κυλαρά, δεν τον αφήνει να πάρει μπάλα. Τον Evans, Ρόμπερτσον όμως για τρεις εξαιρετικούς. Πολύ δύσκολο σουτ και εύστοχο από τον Ρόμπερτσον, 29-21. Πρώτο εύστοχο τρίποντο για τον Αμερικανό, ο οποίος κάνει μεγάλο παιχνίδι επιθετικά. Ιάκωβος Παντελή. Φύγει ενώ με τον Μπαπτίστ, ο Ιάκωβος απαντήσει και το κάνει. 29-23. Για δύο ο Ιάκωβος. Evans. Για τον Τσούπ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Και πάλι μαζί σας φίλες και φίλοι, 31-25, εξαιρετικός Ρόμπερτσον, έτσι Μιχάλη. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε, έχει βρει ρυθμό.
ρυθμό στην επίθεση και είναι πάρα πολύ καλός. Αυτή είναι και η δουλειά του, γι' αυτό βάζει το ψωμί του με αυτά τα δύσκολα σουτ. Γρηγόρη! Λοιπόν, γρήγορη επίθεση θα επιδιώξει ο Αποέλ με τον Βασίλη τον Κούλα να επιτεθεί από το κέντρο. Και παρόλο που υπολογίζαμε ότι ο Ρόμπερτ θα παίρνει την επίθεση, τελικά οι οδηγίες ήταν για άλλον παίκτη. Συζόπουλο για τρεις είναι άστοχος. Τρέχει ο Ακώβος Παντελή. Πατάει φρένο μέσα για τον Μπαπτίστ. Ο οποίος δεν μπορεί να τελειώσει εκείνο ο Χάρπερ για τον Τίπιν. 31-27. Η ΑΕΚ μειώνει στους 4 και νέο time-out από τον Νικόλα Παπαδόπουλο αυτή την φορά. Με μία επίθεση να απομένει 24 δευτερόλεπτα, 23,4 πριν το τέλος του. Αυτό που είπε, ήθελε να κάνει δύο επιθέσεις με τον χρόνο που έμενε. Έκανε μια βιαστική επίθεση, την έχασε. Σκόραρε η ΑΕΚ και τώρα του μένει μια επίθεση 24 δευτερόλεπτα. Να δούμε τι θα κάνει. Σωστή επιλογή για τον κύριο Παπαδόπουλο να πάει σε 2-for-1 situation. Ναι, 2-for-1 situation. Έτσι είναι στη κλωστά του μπάσκετ. Απλά κάποιες φορές πετυχαίνει, κάποιες όχι. Τώρα, αν δεν βάλει το καλάθι, ίσως και αποβεί λάθος επιλογή. Ενώ έχουμε πλάνα από τους πάγκους. Εδώ ο πάγκος του Αποέλ. Για να δούμε τι θα σχεδιάσει στην τελευταία επίθεση ο κύριος Παπαδόπουλος, εδώ και ο κύριος Κετσελίδης. Γρηγόρη. Λοιπόν, επιστρέφει ο Γουτς για αυτά τα τελευταία 24 δευτερόλεπτα. Ενώ την επίθεση την αναλάβει και πάλι ο Βασίλης ο Κούνας με πιθανότερο αποδείκτη τον Ρόμπερσον αυτή τη φορά και τον Γουτς περισσότερο αν θες για παραπλάνηση και για να πάρει το πρώτο σκρίν, να δώσει το πρώτο σκρίν. Κούνας, Εβανς, Γουτς, Καγιούτης και Ρόμπερσον για τον Αποέλ, Ταϊρίκ, Χάρπερ, Μπαπτίστ, Ιάκωβος Παντελή και Κυλαράς για την ΑΕΚ. Στους 7 ο Ρόμπερσον, στους 6 ο Τσουπ για τους γηπεδούχους. Ο Κούνας μέσα για τον Γουτς, αυτός θα πάει κοντά στο καλάθι τον Μπαπτίστ και θα πάρει το φάουλ. Και το δικαίωμα για δύο βολές για τον Αμερικανό Σέντερ. Σίγουρα ο Γιώργος για την τελευταία άμυνα και σίγουρα Μακφάτε για την τελευταία επίθεση. Είναι επιλογές. Ένας καλός αμυντικός και ένας καλός επιθετικός. Και νομίζω δύο σωστές αλλαγές από τους δύο προπονητές. Στη γραμμή ο Γουτς λοιπόν. Εύστοχος στην πρώτη 32-27. Ο Γουτς που φτάνει τους 4 πόντους. 33-27 στο σύν 6. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Πιθανόν οι διακοπές να τις έβγαλαν εκτός ρυθμού. Το Αποέλ ισορρόπησε, πέρασε ξανά μπροστά στο σκορ. Αν και άνοιξε διαφορά τώρα, η ΑΕΚ τη ξαναμάζεψε στο τέλος. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και έχουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι να παρακολουθήσουμε. Πολύ ωραία. Εμείς θα πάμε για ακόμη μία σύντομη διακοπή και σε λίγο και πάλι μαζί σας με τις καλύτερες φάσεις του πρώτου μηχρόνου. Και πάλι μαζί σας, φίλες και φίλοι τηλεθεατές της Cita Vision, από το στάδιο Λευκόθεο, 33-27 είναι το σκορ. Γρηγόρη, λέγαμε αστειευόμενοι στην ανάπαυλα ότι το παιχνίδι είναι ακριβώς το αντίθετο με αυτό που παρακολουθήσαμε πριν λίγες μέρες, έτσι. Εντάξει, παραμένει πόντο από το παιχνίδι, παραμένουν μικρές οι διαφορές, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπουμε ωραίο μπάσκετ. Ίσως ο Μιχάλης να μην μας έφερε τύχη σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα. Του το είπα πριν, αλλά... Νομίζω το πρόβλημα είναι ότι έχουν και δύο ομάδες πολύ πίεση. Σπάστηκαν δύο έδρες και σίγουρα είναι πολύ πιο προσεκτικοί. Αυτό λέγουν καλό θέαμα. Νομίζω ότι όμως όλοι ήταν με τον Ολυμπιακό χθες, άρα είμαστε χορτασμένοι από θέαμα. Πολύ καλά. Ενώ οι δύο ομάδες ετοιμάζονται να περάσουν στο αρκέ. Είδαμε τον Ολυμπιακό με τον Πρίντες, να λες καλύτερα. Ο οποίος ήταν κάτι το. Ήταν βγαλμένος από NBA στο χθεσινό παιχνίδι. Οι δύο ομάδες σιγά σιγά παίρνουν τη θέση τους. Για το τρίτο δεκάλεπτο, ναι, Γρηγόρη,
φάιλες για NBA, να ετοιμαστούμε παρακαλώ για ξενύχτια μεγάλα, γιατί ξεκινά ο μαγικός κόσμος του NBA, τα play-off. Και νομίζω δεν χάνεις κάτι αν έχεις τα vision σε διαφορά τον μπάσκετ. Έτσι, NBA, ισπανικό πρωτάθλημα, μπάσκετ το σπουδαιότερο στην Ευρώπη. Ακριβώς. Και Κυπριακή έχουμε... τελική. Και τέσσερις Έλληνες πλέον στα play-off. Πολύ σωστά. Και οι τέσσερις πήραν θέση. Κουφός, Καλάθης, Αντετοκούμπο, το Αστέρι και ο Παπα-Νικολάου. Ας ελπίσουμε να πάρει και αυτός σε λίγο χρόνο. Το παιχνίδι μας έχει ξεκινήσει. Ιάκωβος Παντελή για τον Harper. Κλέψιμο από τον Κακιούς και ρογιά μετά από σε ζώνη, Μιχάλη, έτσι. Νομίζω σε ζώνη είναι στην πρώτη επίθεση. Κούνας, ο οποίος ξεκινάει στην πεντάδα των γηπεδούχων. Μέσα για τον Γουτς, Μπρέζετς, τον Επιτηρή. Ο Γουτς θα πάει την μπάλα κοντά στο καλάθι, γυρίζει προς πίτε. Κλείνεται στον Εβάνς για τρεις ο Αμερικανός. Είναι άστοχος, ριμπάουντ από τον Παντελή. Ο οποίος θα πάρει και την μπάλα από τον Μπρέζετς για να οργανώσει την επίθεση της ομάδας του. Έχουμε κάποιο σφύριγμα, έχουμε φάουλ στον, στον Εβάντς, έχω την εντύπωση, έτσι Γρηγόρη. Ναι, και εγώ νομίζω στον Εβάντς ήταν το φάουλ. Σε ένα εκτός φάσης. Τρίτο. Και αυτό είναι πρόβλημα για το ΑΠΟΕΛ. Ο Εβάντς που κάνει πολύ δουλειά, Μιχάλη, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Ναι, είναι ένα ψηλό γκάρ και ματσάρει πάρα πολύ καλά με τον Πέτροβιτς. Τώρα θα δούμε αυτό που λέγαμε στην αρχή, λογικά η Άκη θα προσπαθήσει να πάρει την μπάλα κοντά στο καλάθι με τον Πέτροβιτς. Ναι, ο Φίλου περνάει στον αγώνα. Συνεργασία με τον Μπρέζετς, Χάρπερ μόνος, τον επιτηρεί ο Κακιούζης στον Χάρπερ, για τρεις είναι άστοχος, επιθετικό ή αμυντικό rebound, μάχη και για να δούμε την υπόδειξη. Η υπόδειξη είναι για την ΑΕΚ μπάλα, από τον κύριο Σάντο η υπόδειξη, στην επαναφορά πάει ο Ιάκωβος Παντελή, ήταν μια μονομαχία μεταξύ Woods και Χάρπερ στον αέρα, έτσι Μιχαλή. Ναι, ήταν μια δύσκολη φάση. Σωστή αγωγή στον διαιτητό. Ήταν ό,τι και να έδωσαν οι διαιτητές, ήταν αμφισβητούμε, ήταν πολύ δύσκολο να το βρουν. Βλέπουμε ότι η ζώνη ήταν μόνο για την πρώτη επίθεση για το ΑΠΟΕΛ. Εδώ έχουμε φάουλ από τον Νεοφίδου ή τελείωσε ο χρόνος. Τελείωσε ο χρόνος. Τελειώνει ο χρόνος, 33-27 παραμένει. Με ακόμη ένα λάθος να προστίθεται στον μεγάλο αριθμό λαθών των φιλοξενουμένων, το 11ο. Ναι, ξεκίνησαν το παιχνίδι με λάθος, ακόμη ένα λάθος στο πρώτο λεπτό του παιχνιδιού. Αν συνεχίσει έτσι, θα έχει πρόβλημα νομίζω στο να μπορεί να μπει ξανά στο παιχνίδι. Ενώ Γρηγόρη έχουμε προειδοποίηση για τεχνική ποινή. Διαμαρτυρήθηκα ότι υπήρχε φάουλ πάνω στον Μακφάδεν στην προηγούμενη φάση. Στην προσπάθεια για drive του Αμερικανού playmaker της ΑΕΚ. Γι' αυτό και η προειδοποίηση τώρα στον κύριο Κατσελή. Φάνηκε ο Γιώργος Νεοφίδου να κατεβάζει το χέρι. Δύσκολες οι φάσεις βέβαια. Εδώ θα δούμε και πάλι. Drive από τον Μακφάδεν. Αμφισβητούμενη δύσκολη φάση να διαλέξεις. Το αφήνουμε στην κρίση σας. Κούνας. Woods στο low post με τον Μπρέτζετ. Έρχεται ο Πέτροβιτς για βοήθεια. Ο Νεοφίδου ωραία προσπίση. Για τρεις είναι άστοχος. Rebound πολύ ψηλά από τον Harper. Δέστε που ανεβαίνει ο Harper. Επεκπληκτικός πραγματικά. Με τον Μακφάτεν. Για τον Μπρέτζετ. Μέσα για τον Harper. Και αυτό είναι φάουλ. Σε ακούμε Γρηγόρη. Να πούμε ότι σήμερα η ΑΕΚ παίζει πάρα πολύ με τον Ιάκωβο τον Μαντελή, ο οποίος κάνει το καλύτερο παιχνίδι στη σειρά των τελικών. Θα πρέπει όμως άμεσα τόσο ο Χάρπερ όσο και ο Πέτροβιτς να πάρουν πρόσημοι μηχανές αν θέλει ο Παράς Λάρνακας να ελπίσει κάτι καλύτερο σήμερα. Και να διεκδικήσει κάτι από αυτό το παιχνίδι με τον Πέτροβιτς στο low post. Εξαιρετική κίνηση. Λες και άκουσε τον Γρηγόριο Πέτροβιτς. 33-29, ναι Μιχάλη. Είναι αυτό που λέγαμε τώρα που όταν βγήκε έξω ο Εβάνς θα προσπαθήσει η ΑΕΚ να βάλει την μπάλα κοντά στο καλάθι στον Πέτροβιτς που έχει πλεονέκτημα ύψους με όλα τα γκάρ του ΑΠΟΕΛ. Ενώ εξαιρετική προσπάθεια από τον Βασίλη Κούνα και ασίστ στον Γουτς, 35-29. Σεζόν τώρα το ΑΠΟΕΛ. Σεζόν 2-3 με τον Νεοφίδου να πιέζει τον Μακφάδεν, Πέτροβιτς. Σε μια διαφοροποίηση της ζώνης πάει να το κλέψει ο Ρόμερσον. Ιάκωβος Παντελής σε ένα δύσκολο σουτ. Rebound από τον Γουτς. Το και τώρα τρέχει ο Βασίλης ο Κούνας στον ευθυριασμό. Ναι, Μιχαλή. Το ΑΠΟΕΛ ξεκινάει σε ζώνη και μετά το πρώτο κόψιμο από τους παίκτες της ΑΕΚ ακολουθούν και μένουν σε man-to-man. Βασίλης Κούνας δηλώνει παρόν. 37-29 μετά από την ασίστ των Γουτς. Τώρα και το ωραίο τελείωμα με τα μπλο. 7-26 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, ενώ η ζώνη για το ΑΠΟΕΛ συνεχίζεται.
διαμαρτυρίες εδώ από τον Ιάκωβο Παντελή. Δεύτερο φαουλ για τον Ιάκωβο. Είδαμε και πάλι την φάση. Κούνας. Pick and roll με τον Woods. Γιατί ο Κούνας είναι άστοχος, είναι ο φίτου πολύ ψηλά. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει το εκπληκτικό του ανέβασμα κοντά στο καλάθι. 14 δευτερόλεπτα για το Αποέλ. Κούνας την επαναφορά. Για τον Κακιούζη. Ρόμπερσον με τον Μακφάδεν να τον επιτηρεί 9 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ρόμπερσον δημιουργεί χώρο και εκτελεί για 2, είναι άστοχος. Rebound του Μακφάδεν, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει την ομάδα του στον εφηλιασμό. Μακφάδεν, ωραία κίνηση. Δύσκολη προσπάθεια, θα πάρει το φάουλ. Το φάουλ που χρειώνεται στον Ρόμπερσον, πρώτο φάουλ για τον Ρόμπερσον. Έξω Γούνας, μέσα ο Τατ. Έχουμε ένα επιμέρους σκορ. 4-2 σε 4 λεπτά αγώνα, έτσι Μιχάλη. Ναι, συνεχίζει η αστοχία και η πίεση που λέγαμε από το πρώτο ημίχρονο. Πολύ χαμηλό το σκορ. Ενώ ο Μπρέζερ εκμεταλλεύεται τα δύο φάουλ του Woods και τον πάει κοντά στο καλάθι. 37-31. Καλάθι μετά από αρκετή ώρα για τον Μπρέζερ. Σε ακούμε, Γρηγόρη. Να πούμε με βάση το μέχρι στιγμή σηκώνω του παιχνιδιού ότι και πάλι ο Παλάλας είναι εκτός rotation. Προσπάθησε να προθερμανθεί, φαίνεται θα ένιωσε ενοχλήσεις. Ενώ ο Νεοφίτους καστήπαθα στον Woods για δύο από μέση αποστάση. Είναι άστοχος, rebound του Harper. Και τώρα η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο στο σκορ. Μέσα για τον Μπρέζετς και πάλι. Αυτός σε ένα δύσκολο σούτ, μάχες για το rebound, νικητής ο Κακιούζης. Πήγαν να βγάλουν την ίδια φάση της ΑΕΚ από την άλλη μεριά του Λουφόστ, έτσι Μιχαλή. Ναι, προσπάθησε να πάρει κοντά στο καλάθι τον Γουτς, πριν το κατάφερε, τώρα δεν μπορούσε να τον πάρει, γύρισε σούτ από μακριά και δεν το βάλε. Νεοφίτου επιτίθεται, είναι άστοχος, rebound του Μακφάντερ. Οι άστοχες προσπάθειες συνεχίζονται. Πέτροβιτς για 3, 37-34, μειώνει πατώντας την γραμμή τελικά. 37-33 σύμφωνα με τον Φωτεινό πίνακα. Θα πρέπει να δούμε και πάλι την φάση. Woods για τον Κακιούζη. Ο Τατ στο low post με τον Μακφάντερ. Κλέψιμο από τον Ταϊρίκ. Πήγε για να κάνει το φάουλ ο Κακιούζης, δεν σφυρίζεται, ο Ταϊρίκ ξεφεύγει. Ούτε τώρα έχουμε φάουλ. Αφήνουν τώρα το παιχνίδι, Μιχάλη, διαιτητές. Ενώ ξεκίνησαν σφυρίζοντας όλες τις επαφές. Ναι. Ρόμπερσον σε δύσκολη προσπάθεια, rebound του Μπρέζετ, ένας τρελός, ένας ξέφρενος ρυθμός. Έχει ανοίξει το παιχνίδι, δεν ξέρω αν μπορεί πια από τις δύο μάρες τα βολέα αυτό το ρυθμό. Μπρέζετ στη φάση του αγώνα, 37-35, αναγκάζει τον κύριο Παπαδόπουλο να πάρει time out. Πάμε και εμείς σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Και πάλι μαζί σας φιλεσκευή, 6-0 σερία από την ΑΕΚ και τον Μπρέζετ. Και ο Γρηγόρης ήταν στον πάγκο του Αποέλ, σ' ακούμε, Γρηγόρη. Λοιπόν, από αλλού περιμέναμε το ξέσπασμα και από αλλού μας ήρθε τώρα στον τάγκο του Αποέλ. Μιχάλης Καγιούζης έκανε το ξέσπασμα για τα τελευταία λεπτά, για την αδράνεια ουσιαστικά που υπάρχει στην άμυνα του Αποέλ. Από πλευράς ο Νικόλας Παπαδόπουλος ζήτησε να παίξουν pick and roll με τον Woods και να βγει ελεύθερο σούτ από τον Ρόμπερσον, ο οποίος δεν πήρε προσπάθεια στο δεύτερο μέρος ακόμη. Να τον επιτηρεί Μακφάντεν, Μπρέζετς,
καταλήξετε σε μία μάχη ψηλών. Βλέπουμε επιθετικές προσπάθειες από Γουτς και Μπρέτζετς στις τελευταίες φάσεις, έτσι. Ναι, μου κάνει μεγάλη εντύπωση ο Γουτς. Παίζει πάρα πολύ καλά επιθετικά εναντίον του Μπρέτζετς, που είναι ένα πολύ ψηλό κορμί και καλός ψηλό κορμί και σκληρός αμυντικός. Βλέπουμε ότι ο Γουτς τα καταφέρνει και βάζει πολύ καλά την μπολά κοντά στο καλάθι και κερδίζει με μεγάλο πλεονέκτημα από αυτό. Ο Γουτς με 8 και ο Μπρέτζετς με 10, εύστοχο στην δεύτερη βολή ο Χάμπερ. 39-36 στους 3 η διαφορά, θυμίζουμε. Στο σύν 7 ήταν η μεγαλύτερη διαφορά για την ΑΕΚ. Στο σύν 8 για τα ΠΟΕΛ με τον Τάκτορα οι κυπεδούχοι. Προσπαθούν να βρουν τον Τσούφ στο low post. Αυτό κάνει ο Γουτς και παίρνει το φάουλ του Χάρπερ, είναι το τρίτο. Ένα έξυπνο φάουλ από τον Χάρπερ, πέρασε μπροστά το Γουτς. Αυτά γίνεται συνήθως. Άμα πέσει από μπροστά ο παίκτης, μεταφέρουν την μπάλα στην αντίθετη πλευρά. Κλειδώνει και είναι μόνος του κατά από το καλάθι. Έτσι. Έκανε ένα έξυπνο φάουλ για να του στείλει από το πλάι. Πολύ σωστά, τρίτο φάουλ του Χάρπερ, δεύτερο ομαδικό για την ΑΕΚ, ενώ από έλεγχη συμπληρωμένα τα φάουλ. Βασίλης Κούνας, pick and roll με τον Γουτς. Έκανε μια βόλτα στη ρακέτα της ΑΕΚ, 3 δευτερόλεπτα για 3 ο Κούνας, ούτε τώρα με τον Ταϊρίκ να τρέχει για τον Χάρπερ, με τον Μακφάντεν το pick and roll για τον Μπρέζετς, μέσα η μπάλα στον Χάρπερ. Άσχημο παιχνίδι. Η μπάλα έξω, Χάρπερ Γρηγόρη. Έξω Χάρπερ μέσα από Μπαπτίστα με δύο γίγαντες θα συνεχίσει ο κύριος Γκερσελίδης. Πρώτη φορά να δούμε αυτό το σχήμα στους τελικούς. Και έναν εκ των δύο να έχει σοβαρό πλεονέκτημα απέναντι στον Τσούπ, έτσι. Ακριβώς. Φυσικά και τα αργά πόδια που θα έχει ο Μπαπτίστα. Γρηγόρη, αν μπορείς να δεις, υπάρχει τεχνική ποινή στον κύριο Κετσελίδη. Νομίζω αυτό δόθηκε, θα το σιγουρέψουμε όμως. Ρόμπερτσον θα εκτελέσει την τεχνική, την βολή της τεχνικής ποινής. Διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ στον Χάρπερ, έτσι. Εύστοχο στην βολή ο Ρόμπερτσον, 40-36. Λέγαμε και νωρίτερα, Μιχάλη, είδαμε τους διαιτητές να σφυρίζουν όλες τις επαφές στην αρχή και τώρα να το αφήνουν το παιχνίδι να εξελίσσεται. Στο δεύτερο επίχρονο, ναι, παίζουν πιο physical game, δεν ξέρω γιατί αλλάξαν τον τρόπο που σφυρίζουν. Σουφ με τον Μπαπτίστ, για να δούμε αν θα εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του, πάει κοντά και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ο Σουφ συνεχίζει να είναι πολύ καλός, εκμεταλλευόμενος το mismatch που έχει επιθετικά. Τώρα βέβαια αυτό γίνεται mismatch για την ομάδα του Αποέλ κοντά στο καλάθι, 8 πόντι για τον Σουφ, ο οποίος κάνει την καλύτερη του παρουσία στα play-offs. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός σήμερα ο Τσούφ. Μακφάντερ. Για τον Πέτροβιτς, αυτός για τρεις. Είναι άστοχος μάχης για το rebound νικητής. Τελικά στο μακρινό rebound ο Ταϊρίκ. Στατιστικά της ΑΕΚ από την γραμμή των ελευθερών βολών. Ναι, νομίζω πολύ ότι ήταν φιλοξενούμενη. Πάρα πολύ άστοχη από το πρώτο ημίχρονο. 44-40 με τον Γαβρίλ Κιλαρά να περνάει στο παιχνίδι. Πιέζει ψηλά ο Μακφάντεν. Πρέπει να περάσει το κέντρο Τσούπ και τα καταφέρνει
των 8 δευτερολέπτων. Τατ, pick and roll με τον Woods. Για δύο, ο Τατ είναι άστοχος αυτή την φορά. Μακρινό rebound από τον Κούνα. Ασίστ τον Τσουπ. Και διψήφιος αριθμός πόντων για τον Τσουπ στους 10. 46-40, ένα λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Με τον Tyreek τώρα οι φιλοξενούμενοι. Εδώ βλέπουμε τον Νικόλα Παπαδόπουλο να δίνει οδηγίες από τον Πάγκο. Δύσκολη πάσα του Tyreek στον Μπρέζε. Yeah.
φάουλ, είδα να πω. Πήρε φάουλ ο Τάιρικ, έτσι. Ναι, ναι, τάιμα, φάουλ, με συγχωρείς. Ζήτησα ένα διαφορετικό, είπε ο πάγκος στη ΣΑΕΚ, αλλά νομίζω σωστά αποδείχθηκε απλή υπόδειξη. Και είναι το τρίτο φάουλ και για τον νεοφυτού. Με τον Τάιρικ τώρα. Σε μια μορφή ζώνης και πάλι ο Άβολ, έτσι, Μιχαλή. Ναι, ξεκινάει με ζώνη, να δούμε αν θα τελειώσει με ζώνη την επίθεση. Πίεση, λάθος. Αν χαθεί αυτό το παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους, σίγουρα θα τα βάλουν με τον εαυτό τους, γιατί έχουν 4 στις 10 βολές και 12-13 λάθη, έτσι. Με τον Τάτε εδώ να στοχίσει ένα εύκολο λέει, θα ρίκομος θα τρέξει στον ευθυριασμό και μπροστά τον Κακιούζη θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 47-46. Είναι αυτό που ξέρει να κάνει καλά ο Ταϊρίκ στο ανοιχτό γήπεδο. Έτσι με αυτόν τον τρόπο με τον προηγούμενο προπονητή της ΑΕΚ έβαζε 20 με 25 πόντους κάθε παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Έξω ο Μπαπτίστ που έδωσε κάποια ποιοτικά λεπτά στην ομάδα του. Εδώ βλέπουμε και την παρανομία σε εισαγωγικά του Evans. Σουπ. Για τον Τατ. Αυτός για τον Evans. Μέσα για τον Σουπ. Πολύ καλή μπάσα του Evans και ωραίο τελείωμα από τον Τσουπ, ο οποίος συνεχίζει να είναι εξαιρετικός, έτσι Μιχαλή. Πάρα πολύ καλή μπάσα και πάρα πολύ καλή κίνηση από τον Τσουπ. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό στη σημερινό, στο σημερινό παιχνίδι. 49-46 με τον McFadden. Να δίνει την μπάσα στην αδύνατη μεριά στον Πέτροβιτς. Χάρπερ από την κορυφή με τον νεοφύτου, η ζώνη κατά πολύ συνεχίζεται μέσα για τον Μπρέτζετς. Μεγάλο πλεονέκτημα εκεί με τον Κακιούζη, δεν το εκμεταλλεύεται. Είναι άστοχος με τον ταμπλό. Του τρίτου τελικού του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος μπάσκετ. Κακιούζης για τρεις. Είναι άστοχος ο Μιχάλης Κακιούζης. Rebound του Harper. Πολύ γρήγορος ρυθμός Μιχάλη πάνω κάτω η μπάλα. Πέτροβιτς εδώ διστάζει για τρεις. Harper. Σε ακούμε Γρηγόρη. Βλέπουμε σε συνεχόμενες επιθέσεις. Πέφτες σάκ να διστάζουν να εκτελέσουν από το 6-75. Είναι επηρεασμένοι από τα κακά τους ποσοστά. Ζώνη και είσαι μόνος σου, δεν σουτάρεις, ενώ σε αντίθετη περίπτωση άμα ήταν στο μάτι του μα θα σουτάρανε. Είναι το σύνδρομο που παθαίνουν όλοι οι παίκτες με τη ζώνη. Έξω Τσουπ μέσα Woods. 49-46 παραμένει τέταρτο φάουλ του νεοφύτου, τρίτο ομαδικό για τον Αποέλ. Απομένει ένα φάουλ για την ομάδα του Αποέλ να δώσει. Με την ζώνη 2-3 να συνεχίζεται. Μπροστά στον Τατ. Και φάουλ από τον Τατ. Μεγάλο πλεονέκτημα για την ΑΕΚ σε αυτό το δεκάλεπτο. Ένα σφύριγμα που έσωσε την ΑΕΚ τώρα. Οι παίκτες της ΑΕΚ δεν ήταν το ρολόι, δεν ήταν το χρόνος τέλειωνε. Και στο ένα δευτερόλεπτο πριν τελειώσει το 24, τους δώσανε φάουλ. Ταϊρίκ. Για τον Μακφάντερ. Μας με τον Κεραμνό δύο φορές αυτή είναι ο Γιάε και μας έβαλε δύο αλεγιού. Είναι μια κίνηση στη ζώνη που βγάζουν από πίσω τον Χάρπερ για να καρφώσει. Δεύτερο φάουλ του Woods. Δεν σε που ανεβαίνει ο Χάρπερ. Ναι, πάρα πολύ ψηλά. Και αυτό που λέγαμε και νωρίτερα με τις βολές. Αυτή πρέπει να είναι η 7η αστοχή βολή της ΑΕΚ. Ναι, νομίζω η ΑΕΚ άμα χάσει σήμερα θα ξέρει πολύ καλά γιατί έχασε. 49-47. Έξω ο αρχηγός του Αποέλ ο νεοφύτου, μέσα ο Ρόπερσον. Ο Ρόπερσον που ενώ ξεκίνησε καλά έχει μείνει στους 8 πόντους. Παραλίγο να κλέψει εδώ ο Μακφάντερ. Κατοχή και πάλι για τον Αποέλ. Τατ.
Ναι, έχει μείνει αρκετή ώρα εκτός, αλλά βλέπουμε ότι εδώ ο Ταϊρίκ που είναι στη θέση του έχει ανοίξει αρκετά το γήπεδο και με αυτόν τον τρόπο έχουν φτάσει το παιχνίδι. Εδώ η εξαιρετική άμυνα του Evans και άλλη μια φορά, το είπαμε και νωρίτερα πόσο καλός μπορεί να είναι στο αμυντικό κομμάτι, ενώ ο κύριος Κετσελίδης ακούει την παρατήρησή μας και βάζει μέσα τον Ιακώ Παντελή. Σωστό φαουλ του Πέτροβιτς όπως και να έχει, τρίτο ομαδικό για την ΑΕΚ, δεύτερο για τον Πέτροβιτς, η ΑΕΚ που αν εξαιρέσει στον Χάρπερ που είναι με 3 φαουλ με 5 λεπτά να απομένει, δεν έχει κάποιο πρόβλημα στα φαουλ. Όχι. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός, ειδικά αμυντικά. Καλός παίκτης και ένας παίκτης που έχει βοηθήσει φέτος στο ΑΠΟΕΛ. Αν και ρούκι, είναι πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη. Σουπ για τον Κούνα που πέρασε μόλις τώρα στο παιχνίδι. Pick and roll με τον Γουτς. Για τον Evans, αυτός δεν διστάζει για τρεις. Μεγάλο σουτ από τον Evans. Ναι, είπαμε είναι καλός αμυντικά, είναι και καλός επιθετικά σε αυτό το δεκάλεπτο. 52-47, 5 πόντους μπροστά ο ΑΠΟΕΛ, 4-23 πριν το τέλος. Ξεκινήσει να σφυράνε όλα, συνήθως έτσι γίνεται στο τέλος του παιχνιδιού. Δεν ξέρω αν συμφέρει την ΑΕΚ να πηγαίνει στη γραμμή των ελευθερών πολλών, γιατί είναι αξιοπιστή απόψε. Βασίλης Κούνας πιέζεται από τον Ιακώβο Παντελή σε όλο το γήπεδο. Ο Ιακώβος που είναι ξεκουραστός θα πιέσει λογικά. Ο
γιατί είχαν κλέψει την μπάλα, έτσι Μιχαλή. Ναι, διαμαρτυρία, αλλά νομίζω τον κρατούσε ο Γουτς και είναι σωστό το φάουλ. Είπαμε, οι διαιτητές τώρα θα δίνουν όλα. Ναι. Αν κρίνουμε και από την αντίδραση του παίχτη, δεν είπε τίποτα, δέχτηκε το φάουλ. Θεωρώ ότι ήταν σωστό το σφύριγμα. Και αυτό, Γρηγόρη, ήταν το τέταρτο του Γουτς. Τέταρτο του Γουτς και η πρώτη βολή μέσα για τον Μπρέζετς, για να δούμε και την δεύτερη, αν θα σπάσει το σερί. Το κάνει ο Μπρέζετς. 57-55 στους δύο το παιχνίδι με τον Κούνα τώρα για τον Ρόμπερσον. Ψάχνουν τον Τσούπ. Θα περάσει με σχετική άνεση τον Χάφερ, Μιχάλη, ενώ έχει πλέον εκτιμά στα πόδια νομίζω. Ναι, Χάφερ, πάρα πολύ εύκολα και άλλες δύο βολές για τα αποέλεγχη. Την τελευταία ώρα νομίζω βλέπουμε πάρα πολύ τους παίκτες να πηγαίνουν στις βολές. Είναι αυτό που λέγαμε, δίνουν πάρα πολύ εύκολα τα φάουλ και βλέπουμε συνέχεια ότι πάνε στις βολές οι παίκτες. Και βλέπουμε, Γρηγόρη, τον τρίτο τελικό να εξελίσσεται σε μία μονομαχία βολών, έτσι. Συνεχώς φάουλ, δηλαδή από την ώρα που μπήκε στον πόνους του ΑΠΟΕΛ είναι συνεχώς στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Άστοχος στην δεύτερη ο Τσούπ, rebound του Χάπερ, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει. Χαϊρίκ. Περνάει εύκολα τον Ρόμπερσον για τον Χάπερ. Χαϊρίκ. Περνάει και πάλι, πάει κοντά στο καλάθι Πέτροβιτς στην γωνία. Πάτουσε τη γραμμή, αλλά από τη γωνία είναι το σουτ του Πέτροβιτς. 58-57 από τον Πέτροβιτς, Μιχάλη, τον βλέπουμε στο κλείσιμο των παιχνιδιών να ανεβαίνει επίπεδο. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, είναι ψύχρεμος και πάρα πολύ έμπειρος. Είναι από τα παιδιά που θέλεις να έχεις τα τελευταία λεπτά μέσα. Κουράς για τον Γουτς, ο Τσούπ με τα μπλο, καλάθι και φάουλ. Ο Τσούπ που δείχνει να παίρνει το παιχνίδι πάνω του, έτσι Μιχάλη. Σειρά των τελικών και αν δεν κάνω λάθος ίσως και το πεντρό καλύτερο του παιχνίδι. Και αν βάλει και την βολή, Γρηγόρη, θα έχει μεγάλο πλεονέκτημα ο ΑΠΟΕΛ για αυτό το κρίσιμο 1-17 πριν το τέλος του αγώνα. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά αυτό που λέγαμε για μοιραίος του αγώνα, ο Χάρπερ νομίζω μας δικαιώνει και με το παραπάνω. Ο Χάρπερ που περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου με 5 φάουλ, άστοχος ο Τσούπ. Στην μία κατοχή, 1-9 πριν το τέλος. Πρέζετς στον Μακφάτεν, Χαϊρίκ με τον νεοφύτου κρεμαμένο από πάνω του να βάζει τεράστιο τρίποντο. Το είχε κάνει και στον δεύτερο αγώνα σε πανομοιότυπη φάση ο Χάρπερ, 60 όλα. Μένουμε για αυτά τα τελευταία 55 δευτερόλεπτα. Μιχάλη, μεγάλα σουτ, μεγάλες προσπάθειες και από τους παίκτες των δύο ομάδων, έτσι. Ναι, μεγάλα σουτ και οι δύο ομάδες έχουν παίκτες με μεγάλη προσωπικότητα και αυτό φαίνεται στα κρίσιμα δύσκολα σημεία του παιχνιδιού. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Βλέπουμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι από θέμα θεάματος και suspense. Και ο Τσούπ από ωραίος με 17 πόντους μπορεί να αποβεί και μοιραίος, καθώς στις δύο προσπάθειες για βολή ήταν άστοχος στα τελευταία λεπτά. Ναι, σίγουρα, αλλά νομίζω ότι είναι το τελευταίο πράγμα. Σταθούμε σε αυτό στη σημερινή του εμφάνιση. Όχι, είναι εξαιρετικός. Απλά μιλάμε για τις λεπτομέρειες που κρίνουν καμιά φορά τα μεγάλα παιχνίδια. Σίγουρα. Γρηγόρη. Στο πιο κρίσιμο ουσιαστικά time out μέχρι το επόμενο. Να γυρίσει η μπάλα με τον Βασίλη τον Κούνα να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει την οργάνωση του παιχνιδιού. Αποδέχτης θα επιδιώξουν να είναι ο Ντέιαν Τσούπ, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι και ο καλύτερος παίχτης του ΑΠΟΕΛ, ενώ στο παρκέ είναι και ο Γουτς,
βοηθήσει να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Είναι αυτό που πήγες να πεις πριν, ότι με τις χαμένες βολές ίσως είναι ο μοιραίος, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι σκόραρε 2 στις 2 στην πιο κρίσιμη στιγμή. Και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τις οδηγίες του κύριου Κετσελίδη. Έχει δύο παίχτες που ευστόχησαν σε μεγάλα σουτ νωρίτερα, Πέτροβιτς και Τάιρικ, για να δούμε πού θα δώσει την τελευταία του επίθεση και αν θα πάει για το τρίποντο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να πάει για τρίποντο, γιατί έχει χρόνο και για τα Μποέλ. Δεν ξέρω αν θα ρισκάρει να πάει σε τρίποντο. Θα δούμε τι θα δώσει στους παίχτες του. Είναι αυτό που λένε πολλές φορές οι προπονητές, Μιχάλη. Με τον Χάπερ με 5 φάουλ και τον Ιάκωβο Βαντελή με 4, ίσως ο κύριος Κετσελίδης να μην θέλει την παράταση. Σωστά. Ναι, σίγουρα. Θεωρώ και σε μια ότι... τόσο καυτή έδρα, όπως θεωρώ... Ναι, θεωρώ ότι συνήθως, άμα παίζεις away σε μια σειρά playoffs, προτιμάς να πάρεις το παιχνίδι παρά να το πάρεις την παράταση. Γρηγόρη! Λοιπόν, να προσπαθήσει για γρήγορη επίθεση. Εάν δεν βγει αυτό, θα γυρίσουν την μπάρα στο πικ με αποδέχτη τους δίδυμους πύργους μέσα στην ραγέτα, ή τον Μπατίστ ή τον Μπρέζετς. Τελικά, ναι, μεγάλη προσπάθεια. Το Αβουέλ έμεινε να παίξει άμυνα στην μπάλα και άφησε το διάδρομο. Άφησε το διάδρομο για να πάει στο καλάθι, στο lay-up. Δεν ξέρω, Γρηγόρη, αν μπορείς να δεις αν έχει κι άλλο time out διάκ, γιατί είναι σημαντικό αν σκοράρει τα Αβουέλ να πάρει time out διάκ. Και για να δούμε αν θα εξαντλήσει όλο τον χρόνο, κύριε Παπαδόπουλο, το λογικά αυτό θα κάνει. Φανταστική εξέλιξη, Μιχάλη, για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, να πείστε. Ναι, είναι εξαιρετικό το θέμα, ειδικά από θέμα suspense και αγωνία στο παιχνίδι, είναι πάρα πολύ καλό τώρα. Δεν θα πούμε σε τεχνικά θέματα και σε θέματα μπάσκετ, γιατί σίγουρα δεν ήταν το καλύτερο παιχνίδι σήμερα, αλλά από θέμα θεάματος και suspense είναι πάρα πολύ καλό. Και είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή της μετάδοσης μας, ότι αναμένεται, δεν μπορείς να προδικάσεις τον νικητή, αναμένεται ένα αφύρωπο μάτς. Ακριβώς. Και ο Κακιούζης στο παρκέ, θα κρατήσει την μπάλα ο Κούνας, θα σπαταλήσει όλο τον χρόνο Μιχάλη Βαβουέλ, 10 δευτερόλεπτα. Νομίζω ναι, δεν θα ρισκάρει να αφήσει χρόνο στην ΑΕΚ. Συγκεντρώνουμε τον Κακιούζη, Κακιούζης, είναι άστοχος rebound από τον Μακφάντεν, μακρινό σουτ του Μακφάντεν, η μπάλα στο ταμπλό, παράταση για πρώτη φορά σε αυτή την σειρά και έχω την εντύπωση και με τη συμμετελή. Στον ημιτελικό, πρώτη φορά πάμε σε παράταση. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και σε λίγο και πάλι κοντά σας. 62-62 το σκορ. Μιχάλη, Μιχάλη, έχουμε παράταση. Ναι, έχουμε παράταση σε ένα παιχνίδι, είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή, ισοδύναμες ομάδες. Έχουν πάρει δύο παιχνίδια στον πόντο στο τελευταίο σουτ, έτσι έγινε και σήμερα. Γρηγόρη, σε ακούμε. Λοιπόν, εμψυχωτικού χαρακτήρα αυτό το διάλειμμα ουσιαστικά μέχρι την έναρξη της πεντάλεπτης παράτασης, με τον Μπρέζετς να είναι ο παίκτης ο οποίος έδινε ρυθμό και ψυχολογία στους παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι για μια πρώτη επίθεση θα δοκιμάσουν να βγάλουν ελεύθερο σουτ στη γωνία με τον Πέτροβιτς. Φάουλ του Βασίλη του Κούνα στον Μακφάντεν, ο οποίος διαμαρτύρεται. Μιχάλη, ποιος έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή την παράταση, δεν μπορούμε να προδικάσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω δεν μπορούμε να πούμε, και ό,τι και αν πούμε θα είναι λάθος.
σε ένα τόσο κλειστό παιχνίδι. Μια παράταση είναι θέμα ψυχολογίας. Ο Μακφά δεν ευστοχή στην πρώτη βολή. Ευστοχή και στην δεύτερη. 62-64 στο σύνδιο η ΑΕΚ. Με τον Βασίλη τον Κούνα τώρα να κατεβάζει για τον Ρόμπερτσον. Ο Γουτς δημιουργεί χώρο, παίρνει την μπάλα κοντά στο καλάθι με τον Πρέζετς. Δύσκολη προσπάθεια, όμως ο Γουτς δικαιώνει αυτούς που τον έφεραν στον ΑΠΟΕΛ λίγο πριν τα πλέον, έτσι Μιχαλή? Ναι, ακριβώς, έχει αλλάξει τη δυναμική της ομάδας ο Γουτς. Παϊρίκ για τον Μακφάντεν, πήγαινε ρόλ με τον Πρέζετς. Μακφάντεν στον γνώριμο τρόπο με την reverse τρίπλα, εξαιρετική, μεγάλη κίνηση από τον Πρέζετς, φίλες και φίλοι, 64-66. Εδώ βλέπουμε την ποιότητα ενός μεγάλου παίχτη. Ρόμπερτσον, η μπάλα και πάλι στον Γουτς. Σώμα, ναι. Κούρα στην επαναφορά για τον Τσούπ. 6 δευτερόλεπτα τρέχει να πάρει την μπάλα ο Κούνας. Για τον Τσούπ, Τσούπ για 3. Είναι άστοχος, τελείωσε και ο χρόνος. Εμπρόθεσμο το καλάθι. 3-43 πριν το τέλος. Μεγάλο φινάλε. Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να στείλει την διαφορά σε 2 κατοχές. Μπρέζετς για τον Πέτροβιτς. Διστάζει για 3, στέλνει μέσα την μπάλα στον Μπρέζετς. Αυτόν μπροστά στον Γουτς. Μεγάλος Μπρέζετς σε αυτή την παράταση. Εξαιρετικός ο Σλοβένος σέντερ. 64-68. Σε ακούμε, Γρηγόρη. Χρόνια στο NBA είναι αυτά. Η εμπειρία μιλάει σε αυτές τις μεγάλες στιγμές. Κούνας κάνει drive για τον Γουτς. Αυτός δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ήταν εύκολη προσπάθεια και εξαιρετικό τον drive από τον Κούνα. Όπως και να έχει, έχει την ευκαιρία να πάρει μια διαφορά 6-7 πόντων σε ένα πολύ σημαντικό σημείο της παράτασης. Μάχες για την κατοχή και πάλι. Γρηγόρη. Λοιπόν, η μπάλα είναι για την ΑΕΚ τώρα, 8 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει. Μία ΑΕΚ η οποία μπήκε πολύ δυνατά σε αυτά τα 5 λεπτά της παράτασης και αν ευστοχίσει τώρα, σίγουρα θα έχει τον πρώτο λόγο. 8 δευτερόλεπτα, 5, Μακφάντεν ταλαιπωρεί τον Ρόμπερτσον για 3, είναι άστοχος ο Evans. Μέσα από τα χέρια του Μπρέζετς παίρνει την μπάλα, μεγάλο rebound του Evans. Ρόμπερτσον παίρνει το φάουλ και το δικαίωμα για 2 βολές για τον Άντωνι Ρόμπερτσον. Εδώ Μακφάντεν, Μιχάλη, είχε την ευκαιρία να βάλει με γερά θεμέλια για το διπλό, έτσι. Ναι, έχασε ένα καθοριστικό τρίποντο αν έμπαιρνε για το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, έτσι είναι αυτά τα σουτ, τα μεγάλα σουτ χάνονται κάποιες φορές. Εύστοχος ο Ρόμπερτσον, 65-68. Έχει ανεβάσει την πίεση τα πόδια στην περιφέρεια και γι' αυτό έχει δυσκολέψει τόσο πολύ. Εδώ βλέπουμε και πάλι πως σώζει ο Πέτροβιτς, σωστά, πολύ σωστή υπόδειξη από τους διαιτητές. Ο Τάντ έχει περάσει στην θέση του Κούνα για τον Evans. Ο Τάντ θα βγει από τα σκριν μέσα στον Τσούπ, αυτόν με τον Μπαπτίστ. Ο Τσούπ θα επιτεθεί στον Evans, αυτός για 3. Ισοπαλία και πάλι.
έχασε τρεις φορές την ευκαιρία να μεγαλώσει κι άλλο την υπέρ της διαφορά. Και ένα τριποντάκι του Evans τώρα έδωσε την ισοφάριση. Ο Μπατίστα έδωσε το προβάδισμα ξανά φυσικά, αλλά το απολύτε ξανά στο παιχνίδι. Για να δούμε κατοχή για την ομάδα του από ένα μια δύσκολη φάση. Παίζει άμυνα από μπροστά οι παίχτες της ΑΕΚ. Φανταστική εδώ η άμυνα του Ταϊρίκ. Σε ένα σίγουρο καλάθι του Ρόμπερτσον δηλώνει παρόν και στερεί την ισοφάρηση από τον Αποέλ. Δεν έχει αντιληφθεί ότι ήταν 5 με 4 η άμυνα. Μπαπτίστ για τον Ταϊρίκ, 10 δευτερόλεπτα μπροστά στον Γουτς. Τώρα έχει πλεονέκτημα στην γωνία για τον Πέτροβιτς. Το έχει αυτό το σουτ και δικαιώνει τους παίχτες της ΑΕΚ. 68 σημείο που σουτάρει και σκοράρει. Είναι κρίμα πάντως να χαλάσουν την εικόνα του αγώνα, γιατί το Απόλλωνα ακόμη δεν έχει χάσει. Έχει πάρα πολύ χρόνο για να αντιδράσει και είναι κρίμα από τους οπαδούς να αρχίσουν να βέλανε αντικείμενα μέσα. 68-73 το σκορ, μεγάλο σουτ του Πέτροβιτς. Σειρά με πλεονέκτημα και βάλει στη Λάρνακα, έτσι. Ναι, από ό,τι φαίνεται, όπως είδαμε, ξεκίνησε την παράταση με περισσότερη ψυχραιμία από το Αποέλ. Έβαλε κάποια μεγάλα σουτ. Ήταν πολύ πιο ψυχραιμή στις επιθέσεις εναντίον του Αποέλ. Έχασε κάποια λέα και κάποιες βολές και έτσι βλέπουμε τη διαφορά να είναι στους 5 πόντους αυτή τη στιγμή και να έχει τεράστιο πλεονέκτημα στο να κερδίσει το παιχνίδι. Γιατί Μιχάλη και ο Αποέλ φαινόταν να είχε τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση της νίκης στην κανονική περίοδο και η ψυχολογία εμφανώς ήταν με τους παίχτες της ΑΕΚ σε αυτή την παράταση. Ακριβώς. Πήραν το παιχνίδι στην παράταση και συνήθως γίνεται αυτό στο μπάσκετ. Γυρνάει η ψυχολογία. Πολύ σημαντική επόμενη επίθεση για το Αποέλ. Πάρα πολύ σημαντική. Θεωρώ ότι αν δεν σκοράρει θα έχει τον πρώτο λόγο η Άγγλια να κερδίσει το παιχνίδι. Σε μια φάση που ο Ταϊρίκ έβγαλε μια απίστευτη άμυνα. Ναι, ήταν, νομίζω είναι η φάση του αγώνα μέχρι τώρα. Σουπ για τον Evans. Ο Evans ευστόχησε νωρίτερα, στοχή τώρα. Rebound του Μπαπτίστ. Και μεγάλο προβάδισμα για την ΑΕΚ. Λογικά θα πρέπει να κάνει φάουλο από Ελίθα, πιέσει. Μιχάλη. Κοίτα τώρα στα 13 δευτερόλεπτα ίσως πιέσει για ένα κλέψιμο. Παρά να τους τρεις το κλέψιμο γίνεται, ο Ρόμπερτσον φεύγει. Δεν θα βάλει το καλάθι, θα πάρει το φάουλ. Δεν κάναν φάουλ και δικαιωθήκαν οι παίκτες του Αποέλ. Έλλειψη ψυχραιμίας εδώ από την ΑΕΚ στην επίθεση. Εδώ θα δούμε και πάλι ο Ρόμπερτσον προσπάθησε να πάρει και την επαφή. Δεν τα κατάφερε. Όπως 69-73 μειώνει ο Ρόμπερτσον.
Ναι, μέχρι τώρα είναι πολύ ψύχρυμος, είναι πολύ καλός σουτέρ. Αλλά τέτοιες στιγμές του παιχνιδιού δεν έχει καλούς σουτέρ και ψύχρυμους. Είναι μεγάλη πίεση. Εύστοχος στην πρώτη 72-76 με περιπετειώδη τρόπο. 72-77 ζητάει φάουλ ο κύριος Κετσελίδης. Αυτό έχω αντιληφθεί. Για να δούμε. Touch stop από τον Μακφάτερ. Άλλη μια εξαιρετική αμυντική προσπάθεια. Η ΑΕΚ μπήκε σε αυτή την παράταση, δείχνοντας ότι θέλει να πάρει την νίκη. Πιο αποφασισμένη, έτσι Μιχαλή? Ναι, πάρα πολύ αποφασισμένη, πάρα πολύ συγκεντρωμένη. Ο Τσούπ για τρεις μετά την προσποίηση. Έχουμε μεγάλο μάτς. 75-77. 22 πόντι για τον Τσούπ Γρηγόρη. Για δύο νομίζω ήταν το σουτ όμως αυτό. Δεν φάνηκε από τους δέχτες μας, όμως ο Τσούπ κάνει μια κίνηση για δύο τελικά το καράθι. Δύο ήταν, πατούσε τη γραμμή ο Τσούπ. 74-77 λοιπόν, παρόλη την προσπάθεια του Τσούπ να δημιουργήσει χώρο για το τρίποντο, τελικά πάτησε τη γραμμή. Έτσι. Πάτησε τη γραμμή, αλλά βλέπω ότι το Απόλλη δεν παρατάει το παιχνίδι. Προσπαθεί με λίγα και με δόντια να επιστρέψει και να πάρει όλες τις ευκαιρίες του να μπορεί να ξαναπιστρέψει στο παιχνίδι. Βεβαίως με την διαφορά στους τρεις. Στους τρεις τώρα και σίγουρα πάει θα χρειαστεί ένα δώρο από την ΑΕΚ. Ναι, ένα γρήγορο φάουλ για να δουν αν είναι άστοχοι στις βολές. Η φάουλ, δύο άστοχοι βολές, η κλέψιμο. Σίγουρα, όπως και να έχει, θα είναι... Λέει, η λογική λέει να πιέσουν την πρώτη μπάσα μόλις μπει στο γήπεδο και από εκεί να πάνε σε φάουλ. Μπρέζερ στην επαναφορά για να έχουν καλύτερη, για να περάσουν καλύτερα την μπάλα μέσα στον Ταϊρίκ. Μπάλα παγίδα και φάουλ από τον Εύαν. Ο κύριος Παπαπέτρου δίνει κάποιες οδηγίες. Ένας μικρός χαμός στο γήπεδο. Σκουπίζουν το παρκέ. Μπρέζετς εδώ με την πετσέτα. Γρηγόρη, έχουμε δύο βολές από τον Ταϊρίκ, έτσι. Έχουμε δύο βολές για τον Ταϊρίκ, αλλά να πούμε και κάτι που λέγαμε στην αρχή. Τελικά, Μιχάλη, δεν έπεσαν μόνο χαρτάκια. Ναι, δυστυχώς, ναι. Να λέμε και το τραγούδι, δηλαδή είπαμε προηγουμένως για τον εξαιρετικό κόσμο του ΑΠΟΕΛ με την εξαιρετική ατμόσφαιρα, αλλά είναι κρίμα. Δυστυχώς, αυτά βλέπουμε στα κυπριακά και στα ελληνικά γήπεδα και μαραζώνουμε με όλη την σημασία της λέξης. Σίγουρα θα ήταν καλό να βλέπαμε, να παραδειγματιζόμασταν από τους γείτονες μας τους Ισπανούς. Και αν κάναμε και ένα ταξίδι των Ατλαντικών, να βλέπαμε και λίγο τι γίνεται στο NBA. Βεβαίως είμαστε πολύ μακριά από αυτά. Ο Ταϊρίκ ετοιμάζεται. Ακόμα κάποια χαρτάκια είναι στο γήπεδο. Και ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, σκεπτικός στο παρκέ. Στις βολές θυμίζουμε
είναι ο Tyreek. 9 δευτερόλεπτα είναι να και εμείς κουραστικοί, αυτή η διακοπή χαλάει το θέαμα. Οι φίλοι τα που δεν κάνουν πιο εύκολο το έργο της ομάδας τους. Γρηγόρη, αν δεν κάνω λάθος, το ΑΠΟΕΛ έχει τιμωρηθεί με μια αγωνιστική με αναστολή από την δικαστική στην προηγούμενη του αποπομπή στον δικαστική, έτσι. Ακριβώς, και εντάξει, τώρα εναπόκειται φυσικά και σωστή θα γραφτεί στο φύλλο αγώνος. Είναι κρίμα όμως, γιατί εάν το ΑΠΟΕΛ χάσει σήμερα και κάνει τον break και παιχτεί ο τελευταίος τελικός εδώ, ανεξάρτητα με το ποιος θα το πάρει, θα είναι κρίμα να είναι και κλεισμένο το θύρο. Πολύ σωστά. Και δυστυχώς έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια στα κυπριακά γήπεδα να γίνονται μεγάλοι και σπουδαίοι αγώνες χωρίς οπαδούς. Και αυτό είναι πραγματικά κρίμα. Όπως και να έχει στο παιχνίδι μας, ο Tyreek είναι στις βολές μετά από αυτή την διακοπή. Εύστοχος στην πρώτη, 74-78. Πάντως, να πούμε και για το πόσο... Κλέψιμο του Πέτροβιτς, η κατοχή είναι για τα ΠΟΕΛ, 7,9, ναι, Μιχαλή. Να πούμε για το πόσο πολύ δεν θέλει να διακόψει το παιχνίδι ο διαιτητής. Το βλέπουμε, πέφτουμε αντικείμενα στο γήπεδο. Συνέχεια προσπαθεί να παίξει με το χρόνο για να τελειώσει το παιχνίδι. Με τα χαρτάκια στο παρκέ, γλιστράει εδώ, ο Τατ παίρνει φάουλ. Αντίξωες πραγματικά συνθήκες. Νομίζω ότι δεν θα τελειώσει το παιχνίδι. Νομίζω θα διακοπεί. ΑΕΚ και οι διαιτητές φεύγουν από το γήπεδο. Πέφτουν αρκετά αντικείμενα προς τον πάγκο της ΑΕΚ. 5,6 πριν το τέλος, με τον Τάτ να είναι στην γραμμή. Διακοπή και πάλι στον αγώνα. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε για να δούμε την εξέλιξη αυτού του επεισοδιακού τρίτου τελικού. Και πάλι μαζί σας, φίλες και φίλοι, 74-79 είναι το σκορ σε αυτό τον τρίτο επεισοδιακό τελικό στο στάδιο Λευκόθεο. Κάποια ρήψη αντικειμένων διέκοψε αρκετές φορές το παιχνίδι, με την τελευταία να είναι και η πιο σοβαρή. Το παιχνίδι διακόπηκε στο 74-79, θυμίζουμε 5,6 πριν το τέλος, και τον Τάτ να είναι στην γραμμή των ελευθέρων βολών, έτσι Μιχάλη? Ναι, από ό,τι θυμάμαι κάπως έτσι πρέπει να είναι το παιχνίδι. Δυστυχώς για το κυπριακό μπάσκετ, αυτή τόσο όμορφη σειρά στιγματίζεται από αυτό το τρίτο παιχνίδι. Ναι, ο παράγοντας οπαδί δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις τι να περιμένεις από αυτούς. Δυστυχώς, το καλό είναι ότι το διακόψαν το παιχνίδι 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, άρα είναι προς το τέλος. Όταν θεωρήσαμε ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι, έκαναν αυτό που ήθελαν και έφυγαν. Το τρίο της διαιτησίας επιστρέφει. Το παρκέ που ακόμα έχει χαρτάκια και υγρά από τα μπουκαλάκια που πέταξαν οι οπαδοί. Σε ακούμε, Γρηγόρη, δεν ήταν φάουλ. Επαναφορά είναι από τον Τατ. Μπερδευτήκαμε και εμείς στο κομφούζιο εκείνη την στιγμή, φάνηκε να ήταν φάουλ. Το ξεχάσαμε τόση ώρα. Ούτε που θυμόμαστε. Οι διαιτητές έριξαν καλή διάθεση να τελειώσουν τον αγώνα. Η ρήψη αντικειμένων συνεχίστηκε, ναι, Γρηγόρη. Και η ΑΕΚ έδειξε πολύ καλή διάθεση να διαιτηθεί ο αγώνας, αφού μόλις πήγαν στα αποδυτήρια οι άνθρωποι της ΑΕΚ, με πρώτη καλύτερο τον Ανδρέα τον Λευκαρίτη, ζήτησε να συνεχιστεί άμεσα ο αγώνας. Και εδώ ο Μιχάλης Κακιούζης τα βάζει με τον κύριο Κουνελέ. Η παρεξήγηση που λέγαμε νωρίτερα. Πρέπει να δούμε πώς ερμηνεύσαν το σφίγμα οι διαιτητές. Ή γλίστρησε ο Τατ και δίνουν επαναφορά ή έδωσαν φάουλ. Το αντέστρεψαν, είναι βολές. Δύο βολές. Δύο βολές λοιπόν για τον Τατ, 74-79. Θυμίζουμε συνεχώς το σκορ. Πάντως, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να είναι δύο βολές, γιατί άμα ευστοχήσει το ΑΠΟΕΛ είναι μια κατοχή. Στην επαναφορά μπορεί να κλέψει την μπάλα και να πατήχει τρίποντο. Στον μπάσκετ έχουμε δει και πολύ πιο τρελά σενάρια, γι' αυτό
ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Στην Λετωνία πρόσφατα σε παιχνίδι που απέμειναν 10 δευτερόλεπτα είχαμε τριπλό buzzer beater, Μιχάλη. Εδώ αυτό που βλέπουμε νομίζω μόνο εδώ μπορούμε να το δούμε στην Κύπρο. Ο κύριος Κετσελίδης σκουπίζει το παρκέ. Να δώσουμε την τελευταία φάση, εδώ θα δούμε. Επαναφορά στον Τατ. Σπρόξιμο του Μαχάτε. Είναι αυτό που λέγαμε, δεν ξέρω. Η μπάλα δεν περνάει φάουλ, έξω, φάουλ. Είναι φάουλ. Ο κύριος Κουνελές, ο κύριος Κουνελές, ο οποίος μπερδεύτηκε. Ο κύριος Κουνελές έκανε το λάθος. Το διόρθωσε ο κύριος Παπέτρου. Είναι αυτό που λέγαμε, δεν ξέραμε αν σφύριξε γλίστριμα στα. Να πούμε και την αλήθεια μας, βοηθήσαμε και εμείς στο σφύριγμα. Ο κύριος Παπέτρου μας ρώτησε. Πολύ σωστό η διόρθωση. Και είναι αυτό που λέει και ο Μιχάλης. Στον μπάσκετ έχουμε δει πιο τρελές ανατροπές. Βεβαίως η ΑΕΚ έχει ένα τεράστιο, ένα σαφέστατο πλεονέκτημα. Μια ΑΕΚ που μπήκε ψυχωμένη στην παράταση. Παρότι την απουσία του Χάρπερ, τα τέσσερα φάουλ του Ιάκωβου, Μπαπτίστ και Μπρέζετς έδειξαν ότι οι ψηλοί θα πάρουν το παιχνίδι και το πήραν. Η ευχάριστη έκπληξη σήμερα ο Μπαπτίστ, η ευχάριστη έκπληξη της ΑΕΚ, γιατί εκεί που βγήκε με τέσσερα φάουλ ο Χάρπερ και πήρε χρόνο συμμετοχής ήταν πάρα πολύ καλός. Μετά όταν βγήκε με πέντε φάουλ ο Χάρπερ, ήταν πάρα πολύ καλός ο Μπαπτίστ. Νομίζω είναι η ευχάριστη έκπληξη του παιχνιδιού σήμερα για την ΑΕΚ. Και το κυπριακό μπάσκετ στα καλύτερα του, παίχτες, προπονητές, φροντιστές, όλοι μέσα για να σκουπίσουν το παρκέ. Είναι κοντά ο Γρηγόρης, ίσως βοηθήσει. Συνεχίζονται. Θυμίζουμε 74-79. Δύο βολές για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ με τον Τατ. Και πώς να ευστοχίζει μετά από τόση ώρα που είχε κρυώσει. Η νίκη φαίνεται να πηγαίνει στην Λάρνακα. 0-2 από τον Τσάτ. Και το παιχνίδι τελειώνει, ναι Μιχάλη. Ναι. Η ΑΕΚ λοιπόν κάνει το μεγάλο διπλό, έρχεται στη Λευκοσία, απαντάει με break. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει κρατήσει, Μιχάλη, την έδρα της σε αυτούς τους τελικούς, έτσι. Ναι, είναι μια πολύ παράξενη σειρά. Είναι, γενικά είναι παράξενο για τον μπάσκετ αυτό. Αυτή είναι η ομορφιά του παιχνιδιού. Δύο σπασίματα η έδρα της ΑΕΚ, ένα το ΑΠΟΕΛ και προχωράμε. Ο Γρηγόρης Γρηγοράς που θα έχει κάποιες δηλώσεις από τον κύριο Κετσελίδη. Ναι. Μιχάλη, είπαμε λοιπόν, η ΑΕΚ έκανε το διπλό. Πώς είδες αυτόν τον αγώνα? Νομίζω στο τέλος δίκαια τον καταχτά, τη στιγμή που κατάφερε να ανατρέψει τα σε βάρος της δεδομένα, ναι. Δίκαια καταχτά τον διπλό. Με συγχωρείς, δίκαια καταχτά το διπλό, έτσι. Ναι, από τη στιγμή που κατάφερε και πήρε το παιχνίδι στην παράταση ήταν πολύ πιο συγκεντρωμένη και δίκαια κέρδισε το παιχνίδι στην παράταση. Εδώ βλέπουμε και τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα δεν πρέπει να απογοητεύονται. Απέδειξαν και στον προηγούμενο αγώνα στη Λάρνακα ότι μπορούν να κάνουν το διπλό. Νομίζω δεν έχουν ήττη στη Λάρνακα οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Όχι, δεν έχουν χάσει στη Λάρνακα ποτέ. Είναι αίτητη στη Λάρνακα. Ο Γρηγόρης έχει μαζί του τον προπονητή της ΑΕΚ. Γρηγόρη, σας ακούμε. Λοιπόν, coach, έπειτα από ένα μαραθώνιο παιχνίδι που ξεκίνησε στις 6.30 και τελειώνει σχεδόν στις 9.30, η ομάδα σας κατάφερε να πάρει το υπερπολίτιμο διπλό στην παράταση και πλέον την Τρίτη έχει αγώνα τίτλου. Εντάξει, είναι γενικά όλη η σειρά είναι πάρα πολύ αμφίροπη, έτσι όλα τα παιχνίδια έχουν κριθεί στον πόντο, γιατί πράγματι και οι δύο ομάδες αξίζουν να βρίσκονται στον τελικό και έχουν πάρα πολλά όπλα στα χέρια τους. Σήμερα βγάλατε από το καπέλο σας ένα λαγό εν ονόματι Μπατίστα. Πέτυχε κρίσιμους πόντους και στην παράσταση και στην κανονική διάρκεια και βοήθησε και έβαλε αυτό στον Λιθαράκη του για τη μεγάλη νίκη. Εντάξει, συγγνώμη, αλλά λαγούς από τα καπέλα βγάζουν τα χειδακτηλουργοί. Εγώ είμαι προπονητής. Με αυτόν τον άνθρωπο δουλεύω από τη μέρα που έχω έρθει. Τον πιστεύω. Απλώς είχε πάρα πολλά προβλήματα τραυματισμών και δεν μπόρεσε μέχρι στιγμής να μας προσφέρει αυτά που θέλαμε. Και μια κουβέντα για τον τελευταίο αγώνα της Τρίτης. Καμία κουβέντα για τον τελευταίο αγώνα της Τρίτης, γιατί... Δεν ξέρουμε αυτό τελευταίος.
Όχι. Θα είναι ο τελευταίος, αλλά δεν θέλω να πω καμία κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Λούι, κατηγορηματικός, θα είναι ο τελευταίος αγώνας σύμφωνα με τον κύριο Κετσελίδη. Ακούσαμε και τον προπονητή της ΑΕΚ και σίγουρα, Γρηγόρη, όπως φαίνονται τα πράγματα, θα είναι ο τελευταίος αγώνας στο Λευκόθεο, έτσι. Ναι, λογικά. Ο τελευταίος αγώνας με κόσμο, σίγουρα. Με κόσμο στο Λευκόθεο, ναι. Καθώς σίγουρα θα υπάρξει τιμωρία για αυτή την εμφάνιση σε εισαγωγικά των οπαδών. Εμείς θα πάμε στην τελευταία μας διακοπή. Επιστρέφουμε με καλύτερες φάσεις και στατιστικά. Το πρόγραμμα περιείχε τοποθέτηση προϊόντος.